Κύριε Υπουργέ, είναι η 35η χρονιά, θυμάμαι καλά, που έρχεστε ανελιπώς και παρακολουθείτε την τελετή του νηπτήρα. Πέστε μας για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις σας. Κατάνοιξη. Η Ιερά Μονή της Πάτμου για μια ακόμη φορά συγκεντρώνει πιστούς. Επίσης, εκφράζει το θρησκευτικό αίσθημα που φαίνεται ότι παραμένει ισχυρό στο λαό και παρήλωσε την ευκαιρία προσευχής και παράκληση προς τον Ιησού να μας δίνει φώτιση. Κύριε Υπουργέ, αυτές τις μέρες υπάρχει ένα κάλεσμα πανστρατιάς, θα λέγαμε, από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Προς όλα τα στελέχη, εσωκοινοβουλευτικά, εξωκοινοβουλευτικά, είτε ανήκουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, είτε όχι κλπ. Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας και αν αληθεύουν οι φήμες περί επιστροφής σας στη Νέα Δημοκρατία? Η ατμόσφαιρα πέραν το ότι είναι θρησκευτική σήμερα στην Πάτμου είναι και πολιτική. Κόσμος η ροή πολιτικών και πολιτευομένων. Και γι' αυτό και η ερώτηση σου συνάδει προς το γενικό περιβάλλον. Και την οποία θα δώσω την εξής απάντηση. Έχουμε ευθύνη όλοι να τηρήσουμε εκείνη τη στάση που θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που θα παρουσιαστούν μετά τις εκλογές. Η στρατιά είναι επιβεβλημένη και η θετική αντίδραση επίσης από όλους όσους προανέφερες. Και αυτό πιστεύω ότι απευθύνεται προς όλους γενικώς εκείνους που έδωσαν μάχες πολιτικές μέσα από τη στάση. Χωρίς να θέλω να διδάξω, πάντως γνώμη έχω πως πρέπει να παραμεριστούν παλές πικρίες, σωματικές αντιθέσεις, άρα και άλλες καταστάσεις οι οποίες στενοχώρησαν και να συστρατευτούμε. Το επιβάλλει το συμφέρον του τόπου, είναι υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες δυσκολίες που αναμένουν. Και αυτό επιβάλλει όχι φυγή, αλλά εκτέλεση του κατοίκοντος της πατρίδας μας. Οπότε Μεγάλη Πέμπτη, κύριε Υπουργέ, είναι η άμεση επιστροφή του Τέλη Παυλίδη στη Νέα Δημοκρατία. Δίνεται προς όλους και όλες.